Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Αγαπητοί εν Χριστώ, αδελφοί και αδελφές, την ευχή και ευλογία του ασθενούντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου και Πατρός ημών, αναφερόμεθα στην αγάπη σας σήμερα στη Θεία και Ιερά αυτή λειτουργία, εδώ στη Μονή μας, στα αναγνώσματα που ακούσαμε πριν από λίγη ώρα και είδαμε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό να επιτελεί το γνωστό θαύμα της θεραπείας των δαιμονιζομένων, των γεργεσινών, η οποία ευαγγελική περικοπή αναγνώσκεται και άλλες φορές το έτος και έτσι είναι αρκετά γνωστή, αλλά ορίστηκε από την Αγία Εκκλησία μας να επαναλαμβάνεται στη διάρκεια του έτους, όπως την περιγράφουν και άλλοι Ευαγγελιστές, όχι μόνο ο Ματθαίος, ο σημερινός, αλλά και ο Λουκάς, ακριβώς και να μας προφυλάξει από τις μεθοδίες του διαβόλου, ο οποίος, όπως λέγει ο Άγιος Απόστολος Πέτρος στην επιστολή του, στην Καθολική, ο διάβολος λέει, ως λέον οριόμενος, περιπατεί ζητών τι να καταπεί. Ο διάβολος λέει μοιάζει σαν ένα λιοντάρι οριόμενο, το οποίο περιφέρεται, περιπατεί και ψάχνει, αναζητεί ποιον να κακοποιήσει, ποιον να κατασπαράξει, ποιον να κάνει κακό. Βέβαια, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός ήλθε και εσαρκώθη, ακριβώς όπως λέει η Αγία Γραφή, για να λύσει τα έργα του διαβόλου. Και πραγματικά, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, ως παντοδύναμος, Θεός και άνθρωπος, είχε την εξουσία κατά πνευμάτων ακαθάρτων, που λέει στο Άγιο Ευαγγέλιο, και αυτή την εξουσία μάλιστα τη μεταβίβασε στην Αγία Εκκλησία Του, στους Αγίους Αποστόλους Του, ώστε εκβάλλειν αυτά για να τα διώχνουν από τους ανθρώπους. Γιατί πριν από την παρουσία του Χριστού, οι δαίμονες είχαν πάρα πολύ μεγάλη εξουσία και ταλαιπωρούσαν την ανθρωπότητα και την καταδυνάστευαν και την κρατούσαν σε πολύ φρικτή εχμαλωσία, στην εχμαλωσία της ειδωλολατρίας, στην εχμαλωσία της αμαρτίας, στην εχμαλωσία των παθών και του θανάτου. Ήταν η πιο φρικτή δουλεία. Αυτή τη δουλεία ήρθε να εξαλείψει ο Κύριός μας και να μας δώσει πάλι την ελευθερία, την υγεία, την αποκατάσταση ψυχής και σώματος του ανθρώπου, ώστε και εδώ να ζήσουμε αξιοπρεπώς όπως θέλει ο Θεός και βέβαια να έχουμε την καλή ελπίδα της σωτηρίας μας στην ουράνιο βασιλεία του Κυρίου, η οποία ουράνιος βασιλεία αρχίζει ήδη από αυτή τη ζωή. Σε αυτή τη ζωή προγευόμεθα τη βασιλεία. Και τι είναι η βασιλεία? Εκεί που βασιλεύει ο Χριστός, αυτή είναι η βασιλεία. Εκεί δηλαδή που βασιλεύει το Ευαγγέλιο Του, εκεί που βασιλεύουν οι αρετές Του, εκεί που ο ίδιος μεταδίδεται ως σώμα και ως αίμα, εκεί που ο ίδιος δηλαδή στρώνει το δείπνο και τρέφει τα τέκνα Του και τα μεταδίδει την ίδια τη ζωή Του, εκεί είναι η βασιλεία. Δηλαδή και εδώ στη Θεία Λειτουργία είναι μια εικόνα της βασιλείας, έχουμε μια εμπειρία της βασιλείας. Βασιλεύει ο Θεός και ο νόμος Του και το Ευαγγέλιο Του και τα μυστήριά Του και η αγιαστική Του χάρις. Μέσα στην Εκκλησία ο άνθρωπος ηρεμεί, μέσα στην Εκκλησία ο άνθρωπος απελευθερώνεται από την τυραννία του διαβόλου, μέσα στην Εκκλησία ο άνθρωπος αισθάνεται ασφαλής, δεν φοβάται. Μέσα στην Εκκλησία ο άνθρωπος αποκαθίσταται ως Υιός, τέκνο Θεού. Μέσα στην Εκκλησία ο άνθρωπος βιώνει τη χαρά και την ειρήνη που ήρθε να του δώσει ο Χριστός. Όσο δηλαδή ο άνθρωπος ανοίγει την καρδιά του, ανοίγει την ύπαρξή του και με μετάνοια παρακαλά το Θεό να εισέλθει μέσα του, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν,
του λέμε σε κάθε προσευχή και ιδίως στη Θεία Λειτουργία, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος. Παρακαλούμε το Θεό να εισέλθει και να μας καθαρίσει από κάθε κυλίδα, από κάθε ακαθαρσία η οποία εναποτέθηκε στη ψυχή μας εξαιτίας της απροσεξίας μας. Αφήσαμε το διάβολο να μας εμβάλλει μέσα του σε μικρό ή σε μεγάλο βαθμό το δηλητήριό του, το οποίο δηλητηριάζει τη ζωή μας και καθιστά τη ζωή μας δύσκολη, καθιστά τη ζωή μας βασανισμένη, καθιστά τη ζωή μας δυστυχισμένη, και ψάχνουμε να βρούμε τις αιτίες και συνήθως προσπαθούμε να εντοπίσουμε τις αιτίες έξω από εμάς, στα πράγματα, στους ανθρώπους, στις συνθήκες. Δεν είναι έτσι καθόλου. Ο άνθρωπος του Θεού που φιλοξενεί μέσα του τη χάρη του Θεού γνωρίζει ότι εδώ, σε αυτή τη ζωή, όπως ξεκινήσαμε, βρίσκεται σε μία μάχη. Υπάρχει ο διάβολος, υπάρχουν οι άνθρωποι του πονηρού που πολεμούν, αλλά ο άνθρωπος της βασιλείας του Θεού, που φιλοξενεί μέσα του δηλαδή τη χάρη του Θεού και τη φιλοξενεί μέσα του με προσπάθεια και αγώνα. Η χάρη του Θεού είναι δωρεά, αλλά δεν έρχεται σε μας για να μείνει υποχρεωτικά. Για να έρθει σε μας η χάρη του Θεού πρέπει να της αποδείξουμε ότι αποστρεφόμαστε και μισούμε την αμαρτία και θέλουμε να πράξουμε, να διαπράξουμε το καλό, το αγαθό. Θέλουμε να μετανοούμε, θέλουμε να ενωνόμαστε με το Θεό. Θέλουμε να μελετούμε το όνομα Του και να Τον τηρούμε. Και αν ξεφεύγουμε, να μετανοούμε και να προσπαθούμε να καλυτερεύσουμε και να έχουμε συνεχή αγαθοεργία και συνεχή προσευχή και εγκράτεια και προσπάθεια, προσπάθεια να φυλάξουμε μέσα μας το θησαυρό το πολύτιμο της χάριτος, γιατί φεύγει πάρα πολύ εύκολα. Πώς μπήκε ο διάβολος, βρήκε εξουσία και μπήκε στους σημερινούς δαιμονισμένους των Γεργεσινών? Φυσικά περιέπεσαν σε κάποια μεγάλα αμαρτήματα και δεν επέδειξαν μετάνοια, και ο διάβολος κατέλαβε όχι μόνο την ψυχή τους, την καρδιά τους, κατέλαβε και αυτό τον εγκέφαλό τους. Και αν καταλάβει ο διάβολος τον εγκέφαλό του, λέμε ότι είσαι δαιμονισμένος, ότι αφρίζεις και ότι κάνεις έξαλλα πράγματα, τρέλες, δεν ελέγχεις τον εαυτό σου. Άλλος σε καθοδηγεί πλέον φανερά, άλλος μιλεί μέσα σου, άλλος σου υποδεικνύει τι θα κάνεις. Καταντάς άβουλο όργανο του διαβόλου. Θα πει κανείς, μήπως αυτό είναι κάποια ασθένεια και εμείς τώρα λέμε ότι είναι δαιμονισμός? Όχι, υπάρχει σαφής διάκριση ασθενείας παθολογικής και δαιμονισμού. Ο δαιμονισμός είναι κάτι άλλο που δεν οφείλεται σε παθολογική αιτία. Οι γιατροί ψάχνουν και δεν βρίσκουν παθολογική αιτία. Λένε όλα είναι καλά στον άνθρωπο. Δεν κατανοούν γιατί ο άνθρωπος συμπεριφέρεται έξαλλα. Και δεν συμπεριφέρεται έξαλλα όποτε να είναι. Ο δαιμονισμένος παθαίνει κρίση μόνο όταν βρεθεί εδώ, στην Εκκλησία, στη Βασιλεία, μόνο όταν έρθει σε επαφή με το Θεό και τα Θεία πράγματα, μόνο όταν έρθει σε επαφή με τη χάρη του Θεού, με τη δύναμη του Θεού, μόνο τότε εκδηλώνεται. Όχι άλλοτε. Άλλοτε μπορεί να έχει παράξενη συμπεριφορά, αλλά δεν παθαίνει κρίση εύκολα. Αυτός που παθαίνει κρίση ενώπιον των λειτουργών του Θεού, του Σταυρού του Θεού, της Εκκλησίας του Θεού, των ευχών του Θεού, είναι φανερότατο ότι δεν έχει παθολογική αιτία. Καλά είναι κατά τα άλλα. Έχει πολύ μεγάλη δύναμη και η σκέψη του λειτουργεί καλώς. Αλλά όταν ο διάβολος έρθει ενώπιον του Θεού, αισθάνεται πάρα πολύ φοβισμένος και επειδή παράλληλα είναι αυθάδης, βγάζει και γλώσσα που λέμε απλά και προσπαθεί ακόμη και το Θεό να τον αποδείξει φταίχτη. Και βέβαια επειδή φοβάται, παράλληλα παρακαλεί το Θεό να του κάνει οικονομία. Τι οικονομία? Να μην τον βασανίσει ακόμη, ξέρει ότι θα έρθει η ώρα του βασανισμού, αλλά να τον στείλει κάπου αλλού, να δώσει που λέμε τη δύναμή του, τη φόρα του. Γιατί ο διάβολος είναι κινητικό πνεύμα, είναι σε συνεχή κίνηση, είναι ακίνητος. Και αν ο Θεός με τη δύναμή του τον ακινητοποιήσει, είναι η πιο φοβερή βάσανος γι' αυτόν. Όταν δεν έχει τι να κάνει ο διάβολος, βασανίζει τον ίδιο τον εαυτό του. Γι' αυτό είναι μια
υπερβασανισμένη ύπαρξη, η πιο βασανισμένη ύπαρξη είναι ο διάβολος, και θέλει να βασανίζει και άλλους, είναι κινητικός και θέλει και άλλους να παρασύρει στο βάσανό του για να βρίσκει μια μικρή παρηγορία. Γι' αυτό θέλει να βασανίζει άλλους, δεν κερδίζει τίποτα. Δεν καλυτερεύει την κατάστασή του, όχι. Απλώς θέλει να έχει και άλλους μαζί του, να βασανίζονται και αυτοί και να χαίρεται εντός εισαγωγικών. Μπροστά στο Θεό όμως παθαίνει πολύ μεγάλη φοβία και τρέμει και οδύρεται, γιατί τον Θεό της αγάπης τον βλέπει ως κριτή, τον βλέπει ως βασανιστή, ενώ ο Θεός δεν είναι βασανιστής, αγαπά, είναι μόνο αγάπη. Αλλά αν δεν θέλεις την αγάπη του Θεού, η αγάπη του σου φαίνεται μεγάλο βάσανο και δεν τη θέλεις. Ο Θεός έρχεται να σε αγκαλιάσει και εσύ, επειδή τον μισείς και τον αποστρέφεσαι, δεν θέλεις την αγκαλιά του. Η αγκαλιά του σου φαίνεται βάσανο, κόλαση. Τέτοια διαστροφή θα πείτε, ναι, τέτοια διαστροφή ζει ο διάβολος αυτή τη στιγμή. Και όποιος καταλαμβάνει, τους φέρνει σε αυτό το σημείο και σχίζονται μόνοι τους και βγάζουν τα ρούχα τους και συμπεριφέρονται εντελώς αντικοινωνικά και απειλητικά έναντι των άλλων ανθρώπων. Και έρχεται ο Χριστός και αποκαθιστά. «Πώς είναι το όνομά σου?» λέει ο άλλος Ευαγγελιστής. «Λεγεών», πάρα πολλοί ήταν εκεί μέσα. Και τον παρακαλούνε τουλάχιστον να πάνε στους χείρους, στα γουρούνια, ώστε, όπως είπαμε, να δώσουν την καταστροφική τους δύναμη κάπου, να τη δείξουν. Και ο Κύριος επιτρέπει να πάνε στα γουρούνια για να μας διδάξει πόσο καταστροφική μανία έχει ο διάβολος. Μόλις μπήκε στα γουρούνια, τα έριξε στη λίμνη και τα έπνιξε τα γουρούνια. Για να δείξει ο Θεός ότι ο διάβολος δεν έχει εξουσία, τον κατήργησε, τον νίκησε. Αλλά πάρα τα αυτά υπάρχει, και έστω που υπάρχει, είναι έτοιμος, αν το επιτρέψει ο Κύριος, να επιφέρει καταστροφή, μεγάλη καταστροφή. Και μπορεί να μην βλέπουμε πολλούς δαιμονισμένους να αφρίζουν γύρω μας στην εποχή μας. Υπάρχουν και τώρα δαιμονισμένοι, τους φέρνουν εδώ και να είστε να βλέπετε τι γίνεται. Αλλά οι περισσότεροι σήμερα που είναι υπό την κυριαρχία του διαβόλου ζούνε φυσιολογικά, εξωτερικά, πολύ θαυμαστή ζωή, και ο κόσμος δεν καταλαβαίνει ότι είναι δαιμονισμένοι. Γιατί κάθε εμπαθής, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, κάθε υπόδουλος στην αμαρτία, κάθε ένας που είναι και ζει μόνον και μόνον για να ικανοποιεί τα πάθη του, είτε τα αισθησιακά, είτε τα σαρκικά δηλαδή, είτε για να μαζεύει χρήματα και να είναι πλεονέκτης και μισάνθρωπος, είτε για να κυλίεται σε άλλου είδους αμαρτήματα, αυτός είναι ένας καθαρός δαιμονισμένος. Έτσι τον ονομάζουν οι Άγιοι. Γιατί είναι υπό την κυριαρχία του διαβόλου και δουλεύει στα μνήματα. Τα μνήματα είναι η αμαρτία και τα καταγόγια της αμαρτίας. Όποιος δουλεύει σε αυτή τη ζωή και έτσι ζει και νομίζει ότι ευχαριστιέται, αυτός ουσιαστικά κατακόπτεται. Αυτός ουσιαστικά καταστρέφει και κατατρώει τη ψυχή του και δεν το καταλαβαίνει. Και αισθάνεται μεν τη δυσοδεία της αμαρτίας, αλλά δεν βλέπει διέξοδο. Νομίζει ότι αυτό είναι η ζωή. Κάθε ένας τέτοιος είναι για πολύ μεγάλη λύπηση, και μόνο μέσα στην Εκκλησία μπορεί να βρει λύτρωση, μεταμόρφωση μέσω της μετανοίας, σωτηρία. Και τέτοιου είδους θεραπείες τέτοιων δαιμονιζομένων επίσης ζούμε πολύ συχνά, πολύ τακτικά, θεραπείες μέσω της μετανοίας. Και το ότι ο διάβολος μας πολεμεί, τελειώνω, είναι πολύ φανερό από διάφορα περιστατικά που ακούμε στις ημέρες μας με τα αυτιά μας και διαβάζουμε και βλέπουμε σε συνανθρώπους μας, που δείχνει πόσο ο διάβολος πολεμά και προσπαθεί να μην μας επιτρέψει ούτε να ποθήσουμε το Θεό, ούτε να αφήσουμε την αμαρτία, ούτε να πλησιάσουμε στη μετάνοια, ούτε να ζήσουμε με τα Άγια Μυστήρια. Ήτανε κάποιος κύριος εδώ στην επαρχία, σε ένα μέρος που είχε φούρνο, και κουράστηκε την ημέρα των Χριστουγέννων, την παραμονή, πάρα πολύ, και πήγε στο σπίτι του
και του είπε η γυναίκα του να ετοιμαστούν μετά από λίγο να πάνε στη πρωινή λειτουργία που είναι νωρίς. Αλλά αυτός είπε, είμαι τόσο κουρασμένος και δεν μπορώ να πάω στη λειτουργία ούτε τα Χριστούγεννα. Και η γυναίκα του και αυτή συγχύστηκε και αποφάσισε να μην πάει ούτε αυτή. Και τότε μέσα στο σπίτι τους είχανε ένα μικρό διακοσμητικό κουκλάκι, κάτι τέτοιο, χωρίς μηχανισμό ηλεκτρικό μέσα του, απλό, το οποίο από μόνο του εκείνη τη στιγμή που αποφάσισαν να μην πάνε στη λειτουργία, εκείνο από μόνο του άρχισε να τραγουδάει. Το βλέπαν και το άκουγαν στις ημέρες μας αυτά. Να τραγουδάει όχι κανένα καλό τραγούδι, με μια πάρα πολύ απέσια φωνή που τους δημιούργησε μεγάλη αποστροφή. Και οι δυο ανατρίχιασαν και τεινάχτηκαν και λένε, τι είναι αυτό που ακούμε, τι είναι αυτό που βλέπουμε. Τόσο ταράχτηκαν και κατάλαβαν ότι ήταν δαιμονική ενέργεια που παρά την κούρασή τους ντύθηκαν και πήγαν στην εκκλησία. Και ύστερα που ρώτησαν ένα πνευματικό τι ήταν αυτό, τους είπε, δεν καταλάβατε, αποφασίσατε να μην πάτε στη λειτουργία, δώσατε πολύ μεγάλη χαρά στο διάβολο και ο διάβολος εξέφρασε τη χαρά του με αυτόν τον τρόπο, σας τραγούδισε το τραγούδι του. Ας το ακούσουμε αυτό και ας φροντίζουμε να πάμε στη λειτουργία, να πάμε στην εκκλησία, γιατί βλέπω ότι περισσότεροι από εμάς δεν έχουμε πολύ όρεξη. Περιμένουμε να έρθει καλοκαίρι να ξεφύγουμε. Ο διάβολος δεν έχει καλοκαίρι και χειμώνα, μας πολεμάει παντού. Ή λέμε να πάμε στη λειτουργία, αλλά ας αφήσουμε να περάσει η ώρα, ας πάμε αργά. Η λειτουργία αρχίζει με την πρωινή ακολουθία στις 6.30 ώρα, στις 7 η ώρα. Αλλά εμείς λέμε, ας πάω 8.30, 9, 9.30, 10. Είναι λογική αυτή? Και χαροποιούμε έτσι το Θεό ή το διάβολο? Είμαστε ικανοί να καθόμαστε μέχρι τα μεσάνυχτα στην τηλεόραση ή στη φλιαρία ή σε χίλια δυο άλλα? Αλλά για το Θεό λέμε, να πάω ή να μην πάω. Και αν αποφασίσουμε βαριεστημένα να πάμε, πάμε στο τέλειωμα, στο διευχόν. Στο Θεό χάνουμε χάρη? Ο Θεός έχει τη δική μας ανάγκη ή εμείς έχουμε την ανάγκη του Θεού? Εμείς έχουμε την ανάγκη του Θεού. Ο Θεός δεν μας έχει καμιά ανάγκη, μας αγαπά βέβαια, αλλά δεν έρχεται με το ζόρι να μας επιβάλλει την παρουσία Του και τη ζωή Του. Περιμένει από εμάς ελεύθερα, με αγάπη, με πόθο, να υποβληθούμε σε θυσίες. Αλλά δεν είμαστε έτοιμοι για θυσίες. Λέμε τώρα σιγά, τι Θεός και τι διάβολος. Αυτά είναι για τους παππούδες και τις γιαγιάδες και τα μικρά παιδιά. Εάν το λέμε αυτό, ήδη είμαστε στην εχμαλωσία του διαβόλου. Δεν θα μας εμφανιστεί ποτέ με κέρατα και ουρά. Όχι, όχι. Μας κρατά κοιμισμένους. Πότε θα μας εμφανιστεί? Όταν βγει η ψυχή μας από το σώμα, τότε να δούμε ποιος θα έρθει να μας πάρει. Άγγελοι του Θεού ή διάβολοι? Εάν ήμασταν φίλοι με το Θεό, θα έρθουν οι άγγελοι να μας αγκαλιάσουν και θα χαρούμε. Θα χαρούμε σε όλη την αιωνιότητα. Εάν δεν είμαστε φίλοι με το Θεό, αλλά είμαστε απόμακροι, εχθροί ή τέλος πάντων άγνωστοι, τότε αποκλείεται να έρθουν οι αγαθές δυνάμεις. Πότε θα τον γνωρίσουμε αυτόν που μας κορόιδευε σε όλη μας τη ζωή και μας κρυβότανε και το υπακούαμε? Παρακαλούμε πολύ, ας μη συμπεριφερθούμε με τόση αφροσύνη. Ας δούμε τη δύναμη του Θεού και ας υποταχθούμε και ας υπακούσουμε και ας ζήσουμε όπως θέλει ο Θεός. Ας μη μοιάσουμε αυτούς που ζούσαν στους Γεργεσινούς στη πόλη, που όταν είδαν τα θαυμάσια του Θεού δεν τον δέχθηκαν σαν ελευθερωτή, αλλά του είπανε, φύγε, άπελθε, δεν σε θέλουμε, σε καλή ησυχία ζούμε τώρα, τι ήρθες να μας χαλάσεις την ησυχία μας, άντε στο καλό. Ας μη πούμε στο Χριστό αυτό. Αν του το πούμε θα φύγει βέβαια, αλλά θα μας αφήσει στα μνήματά μας, στη δυστυχία μας, στο κακό μας, και σε αυτή τη ζωή θα περάσουμε τότε δύστυχα και σε άλλη πάρα πολύ φοβερά. Ας τον δεχθούμε σαν ελευθερωτή, να μας ελευθερώσει και σε αυτή τη ζωή και στην άλλη να μας προσδεχθεί στις πατρικές του αγκάλες. Αμήν.